Πρώτα στον Δημοσθένη Καλαμπάκα. Δημοσθένη, για πες μας λίγο για τους αλλοδαπούς οι οποίοι σφαγιάστηκαν στην κυριολεξία στο κέντρο της Αθήνας. Πώς θα είπε, σφαγιάστηκαν αλλοδαποί στο κέντρο της Αθήνας στην Ομόνοια. Ειδικότερα, ένας 31χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είναι άστεγος, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ένα 25χρονο Αφγανό στην Ομόνοια. Η αστυνομία έφτασε μετά από μεγάλη έρευνα στην εξιχνίαση του εγκλήματος, ανακάλυψε ότι ο 31χρονος ήταν άστεγος ο Αιγύπτιος. Ο Αφγανός που ήταν 25 ετών πήγε να τον κλέψει ενώ κοιμόταν σε ένα παγκάκι, να του πάρει ένα κινητό που είχε συγκεκριμένα και τα παπούτσια, όπως μάθαμε από πηγές αστυνομίας. Εκείνος είχε μαχαίρι πάνω του, όπως και ο Αφγανός, όπως και το θύμα, και μαχαιρώθηκαν για αρκετά λεπτά, μαχαίρο ένας τον άλλον. Τελικά ο πιο άτυχος ήταν ο Αφγανός, ο οποίος κατέληξε μετά από λίγη ώρα στο νοσοκομείο που είχε διακομιστεί, ενώ ο Αιγύπτιος έχει οδηγηθεί στην ασφάλεια και θα πάει τώρα στον εισαγγελέα. Είναι ένα φαινόμενο που αντικατοπτρίζει ότι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ ξένων. Φοβάσαι να πας στην Αθήνα. Τις προάλλες μας έλεγε εδώ πέρα φίλη της εκπομπής, πήγαινε στην Αθήνα και όπως περπατάει, πάει ένας με ένα ρόπαλο πίσω από έναν άλλον, του ανοίγει το κεφάλι στα δύο και του βούτυξε το κινητό και έφυγε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έτσι έχουν καταδείξει. Εδώ μας καταδείξαν με όλους τους μετανάστες που έχουν κουβαλήσει. Τους λαθρομετανάστες θέλετε να πείτε. Πώς λαθρομετανάστες. Ήταν ότι ο δράστης, ο Αιγύπτιος, ήταν άστεγος και πήγε να κλέψει το θύμα τον άστεγο. Και να δοκιμάσει το παντάκι. Λοιπόν, να πάτε μέχρι την αστυνομία. Το θύμα ήταν ο άστεγος, αυτό πες μας. Δηλαδή ο άλλος πήγε να κλέψει τον άστεγο. Ακριβώς. Δεν φτάνει ότι έχουμε τα προβλήματά μας εδώ πέρα με την οικονομική κρίση. Έχουμε και τους αλλοδαπούς από πάνω. Δημοσθένη Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να δούμε τι